Probably a Spilas. Fastest man in the water with a 21.83. Going to Paris next year. Put your hands together. Χαίρετε. Καλωσορίσατε στο Talk with Tepa. Ένα κομμάτι συζήτησης το οποίο έχει ως στόχο, τι άλλο φυσικά, την τεχνική. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να συζητήσουμε με πολλούς κολυμβητές για τα κολυμβητικά δρόμενα και κυρίως για την κολυμβητική τους τεχνική. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα όλο αυτό και είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος, διότι μαζί μας έχουμε τον Στέργιο Μπίλα. Και Νίκο, θεωρώ ότι θα μάθουμε αρκετά πράγματα σήμερα. Ακριβώς, σας καλωσορίζω και εγώ από τη μεριά μου. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση έχοντας μαζί μας τον πρωταγωνιστή, θα έλεγα, του περσινού καλοκαιριού, τον Στέργιο, που αρχικά θα ήθελα να μας πει κάτι για το πώς έζησε αυτό το τρελό, θα το έλεγα, καλοκαίρι και ειδικά μετά από ένα ωραίο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πώς έζησε το Δουβλίνο που πέτυχε ουσιαστικά ένα πολύ μεγάλο στόχο, που είναι η πρόκρισή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στέργιο. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και να κάνουμε μια όμορφη κολυμβητική συζήτηση. Το καλοκαίρι που πέρασε για μένα, εντάξει, ήταν πραγματικά απίστευτο. Πέτυχα μεγάλους στόχους. Προκρίθηκα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκανα ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ το οποίο ήθελα από την περσινή σεζόν. Γυρνώντας από τη Φουκουόκα, που έκανα ατομικό ρεκόρ στα 50 πεταλούδα με 23-39, πίστευα ότι είχα κάτι ακόμα να δώσω. Και στο ελεύθερο και στην πεταλούδα. Έτσι, καθώς γύρισα πίσω, δούλεψα πάρα πολύ σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Δούλεψα πάρα πολύ το μυαλό μου. Είχα πάει στο Δουβλίνο με καθαρό στόχο, μετάλλια, χρυσό κατά προτίμηση, όριος Ολυμπιακούς και πανέλληνο ρεκόρ. Τα κατάφερα όλα και πραγματικά είμαι χαρούμενος για το πώς έκλεισε αυτή η χρονιά, η οποία ήταν αρκετά δύσκολη για εμένα, διότι για ένα μεγάλο διάστημα της χρονιάς δεν ήμουνα αγωνιστικά έτσι όπως θα ήθελα, αλλά νομίζω το έφτιαξα με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς, το κλείσιμο της χρονιάς ήταν όπως θεωρώ έχεις φανταστεί το καλό σενάριο στο μυαλό σου. Ακριβώς. Βέβαια, 50 ελεύθερο, 50 πεταλούδα είναι τα αγωνίσματα που σε βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Πιο παλιά από αυτά, δηλαδή, ήσουν σαν σπρίντερ από μικρή ηλικία, είχες κάποια άλλα αγωνίσματα που κολυμπούσες όταν πρώτο ξεκίνησες να κολυμπάς. Νίκο, βλέπω στα τευτέρια μου ότι ήσουν κάτοχος πανελληνίου ρεκόρ στα 200 ηπτίο. Πράγματι, Πανπέδων Α, είχα κολυμπήσει 2-9. Πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει αυτό, αλλά από το ίδιο ξεκίνησα. Πάντα είχα έφεση προς το σπριντ, στα 50 ειδικά, αλλά ήμουν κάτοχος στα 200 ήπιο στο πανελλήνιο ρεκόρ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, μετά το ήπιο, επειδή άλλαξε το κορμί μου, άλλαξε η δύναμή μου, ήμουν καλύτερο στο σπριντ. Και έτσι αποφάσισα να το γυρίσω καθαρά στο σπριντ. Και νομίζω ότι δικαιώθηκα για αυτή μου την απόφαση. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μάθημα για όσα παιδιά τα οποία πιστεύουν ότι στα 13 ή στα 14 έχουν βρει την απόσταση ή το στυλ το οποίο θα εξειδικευτούν. Νομίζω είσαι ένα τρανό παράδειγμα το πώς από το ήπτιο, το 200 κιόλας, που είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό αγώνισμα, έφτασες να κολυμπάς τα 50 ελεύθερο και τα 50 πεταλούδα. Από ποια ηλικία περίπου άρχισες να παρατηρήσεις αυτές τις αλλαγές? Πότε ένιωσες δηλαδή ότι το 200 σου είναι λίγο βαρύ πλέον και ότι θες να πας στα πιο μικρά αγωνίσματα? Στην ηλικία των παιδών το ένιωσα αυτό, διότι κολυμπούσα το 200 ύπτιο και δεν το έκανα με τόση άνεση όσο το έκανα παλαιότερα. Εκείνη την περίοδο το σώμα μου είχε αρχίσει να αλλάζει, είχα ψηλώσει, είχα βάλει παραπάνω μυϊκά κιλά και ξεκίνησα να κολυμπάω τα σπριντ πιο πολύ για να ξεμπουκώσω το 200 ύπτιο, αλλά είδα ότι με βοήθησε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και ότι γινόμουν όλο ένα και καλύτερο στο σπριντ και κόλλησε από εκεί και πέρα και η συνέχεια είναι γνωστή νομίζω. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι σχετικά λίγο με τις διαφορές που έχεις δει εσύ σαν προπόνηση και σαν νεοτροπία, μεγαλώντας σαν μια πόλη όπως η Χαλκίδα, που όπως και να έχει μπορεί να είναι δίπλα στην Αθήνα, αλλά έχει λίγο τη φάση επαρχίας όπως λέμε. Και αν έχεις παρατηρήσει κάποιες διαφορές συγκριτικά λίγο με την προπόνηση και την νεοτροπία που έχουμε σαν Χαλκιδαίοι, που έχεις δει σαν στην Αθήνα, δηλαδή σαν πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη.
Εγώ προπονιόμουν σε σύλλογο της Χαλκίδας μέχρι την ηλικία των παιδών. Από εκεί και πέρα πήγα σε αθηναϊκή ομάδα των Ωκεανών. Υπήρχαν τεράστιες διαφορές όσον αφορά την προπόνηση, τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και μετά, όταν άρχισα να συνεργάζομαι με τον Άκη Κονόμου, που συνεργάζομαι και τώρα ακόμα, εντάξει, παρατήρησα πραγματικά τι είναι η προπονητική. Διότι πλέον δίνω σημασία μέχρι στις ασκήσεις, στο σκάλινγκ, που παλαιότερα αυτό δεν το έκανα. Τα έκανα απλά για να τα κάνω σαν μέτρα. Τώρα συμπεριφέρομαι στις ασκήσεις, και ιδιαίτερα στο σκάλινγκ, σαν να είναι το βασικό σετ της προπόνησης. Το σοβαρό της υπόθεσης, αυτό που ανέφερε σχετικά με το σκάλ, διότι όντως, ναι, μπορείς να βάλεις τον αθλητή σου να κάνει ένα σκάλ ελευθέρου, το πιο απλό, και απλά να πάει πάνω κάτω. Ο στόχος είναι το να μάθει ο αθλητής το γιατί πρέπει να το κάνει. Οπότε, όταν βρεις έναν μέντορα, να το πω έτσι, δεν θα μιλήσω σαν προπονητή, αλλά ως μέντορα, τότε νομίζω μπορείς να απαντήσεις το γιατί, άρα να βρεις ένα νόημα σε αυτό που κάνεις. Ακριβώς. Μου το έλεγε ο Άκης ότι πρέπει να τα προσέξω αυτά τα πράγματα, αλλά εντάξει, και εγώ σαν αθλητής ψιλοβαριόμουν, να πω την αλήθεια, να δώσω τόσο προσοχή. Μέχρι που σε κάποιους αγώνες είδα τον Proud, που μου έχει μείνει ακόμα αυτή η εικόνα στο μυαλό, ότι έκανε ασκήσεις ένα πενιντάρι κάθε 2 λεπτά. Δεν τον ένοιαζε το πόσο αργά θα πάει, αλλά τον ένοιαζε η κάθε άσκηση, κάθε χεριά να είναι αποδοτική. Και σκεφτόμουν εγώ τώρα. Εγώ βιάζομαι να τελειώσω την προπόνηση νωρίς για να πάω πιο νωρίς σπίτι μου. Αλλά δεν τι κάνει ο αντίπαλός μου. Και μου μπήκε στο μυαλό αυτή η ιδέα. Και από εκεί που έκανα μια προπόνηση, ξέρω εγώ, στις 2 ώρες, άρχισα να την κάνω στις 2,5, γιατί προσπαθούσα να είμαι τέλειο σε κάθε χεριά, το κάθε σκάλιγμα να είναι αποδοτικό. Και πραγματικά είδα μεγάλη διαφορά από αυτό το κομμάτι και μόνο. Το αποδεικνύει περίτερα ότι δεν μπορείς να αφήνεις τίποτα στην τύχη του, στη μοίρα του που λέμε. Και πόσο μάλλον σε ένα αγώρισμα το οποίο πρέπει να τερματίσεις μέσα σε 21 δευτερόλεπτα, αν όλες αυτές οι κινήσεις δεν είναι αυτοματοποιημένες, το αποτέλεσμα θα είναι, αν σου ξεφύγει κάτι, το 21-80 να πάει 22-0. Το 22-0 μπορεί να σε αφήσει και εκτός ημιτελικού. Το πεντάρι ελεύθερο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να γίνουν όλα γρήγορα και τέλεια. Όταν φτάνεις πίσω από το βατήρα, δεν πρέπει να σκέφτεσαι τίποτα. Πρέπει να είναι όλα σε μία σειρά, αυτοματοποιημένα, όπως είπες, και θα το έχεις δουλέψει ουσιαστικά τόσο πολύ στην προπόνηση που δεν χρειάζεται να έχεις κάτι στο μυαλό σου εκείνη την ώρα. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να φτάσεις στον τοίχο πρώτος. Αυτό ακριβώς, και όπως αναφέρθηκες τώρα στο Benjamin Proud, θα ήθελα να μας πεις λίγο πώς αισθάνεσαι που άτομα που μέχρι πριν κάποια χρόνια τα έβλεπες στην τηλεόραση και έλεγες, ωραία φίλε, πώς πήγαινε στο 50 ελεύθερο, πόσο γρήγορα, και πλέον φέτος θα είναι η αντίπαλή σου, δηλαδή θα πρέπει να και κυνηγάς, εννοείται, να τους περάσεις για να πάρεις μια υψηλότερη θέση στην Ολυμπιάδα. Πραγματικά, εντάξει, αυτούς τους αθλητές τους κοίταζα από την τηλεόραση και σκεφτόμουν τώρα, θα φτάσω κι εγώ να είμαι κάποια στιγμή μαζί τους, και τώρα έχω καταλήξει να είμαι αντίπαλός τους. Πλέον όταν τους βλέπω στο call room ή στους αγώνες, δεν νιώθω το ίδιο δέος που ένιωθα παλιά όταν τους έβλεπα. Τα έχω απομυθοποιήσει όλα μέσα στο κεφάλι μου, τους βλέπω καθαρά σαν αντιπάλους μου. Εκτός από αυτό, εντάξει, μπορώ να πάρω κάποια τεχνικά στοιχεία από τον καθένα τα οποία πιστεύω ότι με βοηθάνε. Όπως για παράδειγμα, μου άρεσε η τεχνική του Mikey Voy που την είδα στο παγκόσμιο και προσπάθησα να την κάνω όσο περισσότερο γίνεται στα μέτρα μου. Και μου βοήθησε αυτό το πράγμα. Θα ήθελε να μα πει λίγο τι είχε παρατηρήσει, έτσι, αν θες να το αποκαλύψει. Η επαναφορά του ήταν πάρα πολύ ωραία, καθώς η πλάτη του ήταν πολύ χαλαρή, η πλάτη του ήταν πάνω στο νερό και ουσιαστικά ήταν όλη την ώρα έτσι και έπιανε νερό και προωθούσε τον εαυτό του. Ήταν πραγματικά μαγικό το κολύμπι του, ιδιαίτερα στον τελικό. Είχε εξαφανιστεί. Εσύ τι... Ναι, είδες κάποιον κολυμπητή το οποίο έτσι έχεις θαύμαζες, τέλος πάντων, ή πήρες ένα θετικό στοιχείο από αυτόν. Εσύ, σαν Στέργιος, τι είναι αυτό το οποίο... Γιατί όλοι οι κολυμπητές έχουμε μία κίνηση, την οποία όταν τη σκεφτόμαστε, μπορούμε και ξεμπλοκάρουμε το κολύμπι μας. Εσύ, ας πούμε, έχεις μία τέτοια κίνηση, την οποία μπορούσες να τη δώσεις σαν συμβουλή. Είπες για το Μακεβόη. Θέλουμε να μάθουμε τον Πύλας. Ποια είναι αυτή η κίνηση την οποία νιώθει ότι είναι πολύ δυνατός και τον ξεκλειδώνει κολυμπητικά και θα μπορούσε να βοηθήσει και άλλους σπρίντερ έτσι να το έχουν κατά νου αυτό. Ναι. Αυτή η κίνηση η οποία με βοηθάει είναι ότι θέλω να πιάνω το νερό από την αρχή και να σκέφτομαι ότι έχω μια μεγάλη μπάλα και ότι θέλω να την αγκαλιάσω
και να την τραβήξω με δύναμη και να την προωθήσω προς τα πίσω, να την διώξω. Αυτή είναι η κίνηση, η οποία όταν τη σκέφτομαι, πραγματικά μου αλλάζει όλο το κολύμπι. Νιώθεις δηλαδή ότι θες μια μακριά είσοδο της χεριάς σου για να μπορέσεις να το πετύχεις? Ακριβώς, ναι, μια μακριά είσοδο της χεριάς μου και να πιάσω μια μεγάλη μπάλα, να την αγκαλιάσω με αυτό εδώ το κομμάτι και να την σπρώξω προς τα πίσω. Στην στιγμή δηλαδή την οποία μπορεί να μπεις μες στην κούρσα και να νιώσεις ότι η χεριά σου δεν είναι τόσο μακριά, τόσο μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα με βοηθάει. Ιδιαίτερα στα τελευταία μέτρα που, εντάξει, όπως και στο τελικό στο Δουβλίνο, σπίνιαρα και έχασα μερικά χιλιοστά από εκεί. Δηλαδή το σκεφτόμουν να κάνω αυτό το πράγμα για να ξεμπλοκάρω. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Και ουσιαστικά για να κλείσουμε κάπως τη συζήτηση, θα ήθελα να μας πεις λίγο πώς κυλάει αρχικά λίγο η φετινή σεζόν, πώς έχει ξεκινήσει. Μια πολύ σημαντική σεζόν, η σημαντικότερη θεωρώ, εννοείται μέχρι την επόμενη. Πώς κυλάει η σεζόν και ποιος είναι ο τελικός στόχος, αν θα ήθελες να μας πεις? Ναι, έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Είμαι αρκετά γρήγορες προπονήσεις από τώρα. Σε λίγες μέρες θα φύγω για προετοιμασία στο υψόμετρο, θα πάμε στο Μπέλμεκεν. Ήρθε η ώρα να βάλουμε όλα τα μέτρα της σεζόν, ώστε μετά να αποξηρωθούμε καθαρά στο σπριντ. Πρώτη στάση για μένα, ο πρώτος βασικός στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα. Πολύ σημαντικοί αγώνες, διότι θέλουμε να πάρουμε την πρόκληση και στα ομαδικά αγωνίσματα. Διότι μια επιτυχία στα ομαδικά αγωνίσματα είναι που θα δώσει κίνητρο στα μικρότερα παιδιά. Και από εκεί και πέρα, ο μεγάλος στόχος χρονιάς είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα λάβω μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες. Εντάξει, είναι παιδικό όνειρο και θα προσπαθήσω για το καλύτερο δυνατό. Δεν σας κρύβω ότι στόχος μου είναι ο τελικός Ολυμπιάδας. Και ότι ιδιαίτερα μακάρι να έχουμε δύο Έλληνες στον τελικό Ολυμπιάδας. Πραγματικά με το 21-8 και λίγο πιο γρήγορο, ενδεχομένως μέσα από την προετοιμασία την οποία θα συνεχίσεις να κάνεις, διότι να ξέρεις πως είσαι σε μια νεαρή ηλικία για το σπριντ. Οι σπριντερς πλέον ουσιαστικά φτάνουν στο prime τους περίπου από τα 27-28 και πάνω. Οπότε αυτό μόνο προσμονή μπορεί να σου δημιουργεί. Ακριβώς, ακριβώς. Διότι έχω και στο μυαλό μου ήδη και την επόμενη Ολυμπιάδα. Ότι εκεί πέρα πιθανότατα να είμαι στο peak της καριέρας μου. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι ότι μια φορά είμαι 23 και μια φορά θα έχω Ολυμπιάδα σε 23. Οπότε θα το κάνω να μετράει. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν πρέπει να αφήσεις ούτε μισή ευκαιρία, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς από τη μεριά μας εννοείται σου ευχόμαστε τα καλύτερα για φέτος και να σε δούμε όσο ψηλότερα γίνεται στο Παρίσι. Ευχαριστώ, πραγματικά ευχαριστώ. Και να ξέρεις πως θα είμαστε πλάι σου σε ό,τι χρειαστείς από τεχνικής ανάλυσης, να το πούμε και αυτό. Και θα σου ευχηθούμε και εμείς με όλη μας την ψυχή να πας όσο το δυνατόν καλύτερα τις προετοιμασίες, διότι ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο κομμάτι για τον κολυμβητή, δε για τον σπρίντερ που πρέπει να βάλει και κάποια μέτρα παραπάνω. Και στο τέλος το αποτέλεσμα να σε δικαιώσει. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την κουβέντα αυτή την όμορφη που κάναμε σήμερα. Να είσαι καλά, Στέργιο. Έγινε, Στέργιο. Γεια σου. Καλή συνέχεια.